Κύριο Λιγνάδη για την παράστασή του και ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει μπροστά στη κάμερα, σε χαμηλούς τόνους βέβαια, αλλά ήταν αρκετά καυστικός. Μίλησε για ανθρώπους που προσπαθούν να καλύψουν την άγνοιά τους, αναφερόμενο στο Σάκη Ρουβά, και για ημιμαθείς, ψευτοκουλτουριάριδες που επαναπαύονται στην ημιμάθειά τους, χωρίς να κατονομάσει φυσικά την κυρία Διαβάτη, αλλά φαντάζομαι. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα κάνει μια παράσταση, μια παραγωγή, θα κάνει ένα διαγωνισμό αμάθειας, θα πάρει τον πιο αμαθή από όλους για να τον βάλει να διαβάζει σιγά σιγά και φτάσει σε ένα στόχο. Δεν καταλαβαίνω. Έχει δικαίωμα στην προσπάθεια όμως. Και εγώ προτιμώ έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερος και να εξελίσσεται από έναν άνθρωπο ο οποίος επειδή έχει ένα όνομα ή δημοσιότητα γύρω από το. Πάντως, παιδιά, χτύπα ξύλο, αν χρειαστεί. Να το κάνει αβίαστα και χωρίς να τον εμπιστευτεί. Να την κάνω την εγχείρηση ανοιχτή καρδιά, θα πάω στον καλύτερο καρδιολόγο. Δεν θα πάω σε έναν που. Στην ουσία της διαφωνίας της κυρίας Διαβάτη, παρόλο που είμαι από τους ανθρώπους που έχουν εκφραστεί και έχουν υποστηρίξει το Σάκη Ρουβά σε όλη αυτή την ιστορία, κυρίως γιατί δεν μ' άρεσε ο τρόπος κυρίας Διαβάτη κάποιες φορές, αλλά στην ουσία της διαφωνίας δεν είπε κάτι, δηλαδή δεν είπε άξιζε αυτό το βραβείο ο Σάκης. Είπε μ' αρέσει ο Σάκης γιατί ξέρει την άγνοιά του και προσπαθεί. Καλά, κοίταξε. Δηλαδή, ο λόγος του κυρίου Λιγνάδη γενικά είναι ένα. Πίμνιο, διψασμένο για αίμα και πολύ διεφθαρμένο. Είναι σαν αυτό που έλεγα εγώ στο ραδιόφωνο. Σκεφτείτε για μένα το χειρότερο. Θα έχετε πέσει πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή δεν ξέρω, ας πούμε. Εννοείς ότι μιλάει λίγο περίπλοκα για κάποιο λόγο. Και ότι μπορείς να δώσεις πολλές ερμηνείες όλο αυτό το. Ναι, αλλά δεν είναι ότι βγήκε, πρόταξε, πώς να σου το πω, την πανοπλία του και είπε: παιδιά, ο Σάκης άξιζε να πάρει αυτό το βραβείο και κακός έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Μίλησε για τα καλά στοιχεία του Σάκη, που είναι ένας καλλιτέχνης που δεν επαναπαύεται στην όποια εμφάνιση, το οποίο ταλέντο και στα όποια έχει κάνει στο τραγούδι και προσπαθεί να γίνει καλύτερος και στο αρχαίο δράμα.